Από τη στάση του ΔΙΚΟ θα κριθεί εν πολλοίς το τι μέλη γενέστε στην αυριανή Ολομέλεια της Βουλής σχετικά με την έγκριση ή όχι του εναρμονιστικού νομοσχεδίου και των κανονισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ωστόσο, σχετική δήλωση του Προέδρου του ΔΙΚΟ αναφορικά με τα σκάνδαλα για τα χυτά πάφου και χυτικώσεις μπορεί να θεωρηθεί και ως προπομπός για τη στάση που θα τηρήσει το κόμμα. Στην πολιτική δεν πρέπει να υπάρχει θέση για τους διεφθαρμένους, τους επιόρκους και τους μιζαδόρους. ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ξεκαθάρισαν πλήρως τη στάση τους στο νομοθέτημα που, μεταξύ άλλων, διαλαμβάνει τον αποκλεισμό από τη διεκδίκηση δημοσίων συμβάσεων εργολάβων που παραδέχθηκαν ή αποδείχθηκε ότι έδωσαν μίζες. Δικαιωτικά ήμασταν απίστευτοι. Γιατί? Εάν μιλούσαμε πριν 2 χρόνια, δεν θα διανοητούν κανένας να συζητά ούτε για σκάνδαλα, ούτε για μίζες. Αυτή η κυβέρνηση με τα κακά της, με τις καθυστερήσεις της και διαχρονικών των προβλημάτων των καθυστερήσεων. Έχουμε σηκώσει το χαλί και έχουμε βγάλει τα σκάνδαλα από κάτω και τα έχουμε φέρει στο κατόφλι της δικαιοσύνης. Ναι, αυτή η κυβέρνηση και αυτή η νομική υπηρεσία, με συγχωρείτε, που επειδή έβγαλαν όλους τους μιζαδόρους, εργολάβους ως μάρτυρες κατηγορίας και λειτουργήσαν με έναν τρόπο συγκεκριμένο τους τελευταίους μήνες τα πράγματα, επήραν και έργα στο τέλος της μέρας και μας φέρνει ένα νομοσχέδιο, επαναλαμβάνω, 300 σελίδων και μου λέτε εσείς, αστειευόμενος βέβαια, ότι... Κάτσε, διαβάστε το απόψε 24 ώρες και δηλαδή θα το ψηφίσετε αύριο. Την ίδια ώρα, μέτρα κατά εργοληπτών που έχουν παραδεχθεί εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΣΑΠΑ αναμένεται να λάβει το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ανέφερε ότι η διεξαγωγή αυτεπάγγελτης πειθαρχικής έρευνας που διενήργησε ερευνώντας λειτουργός και οι 7 εταιρείες και τους τεχνικούς διευθυντές. Όπως προκύπτει από το πόρισμα που ετοιμάστηκε από λειτουργό του συνδέσμου, εκ πρώτης όψεως στοιχειοθετείται η διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων από τις εταιρείες. Το θέμα είχε θέσει στο Συμβούλιο το κίνημα οικολόγων πέρσι το Μάιο. Εάν σε 2 μήνες δεν καταδικάσουν τους εργολάβους, καλύτερα να παρατηθούν. Γιατί είναι άχρηστοι. Άχρηστοι. Εκτός αν θέλουν να τους κάνουν πλάτες. Επειδή είναι και οι ίδιοι εργολάβοι, κάνουν πλάτες στους συνάδελφους. Ναι, τους. Αυτό που λέτε, ποιος θα το ξεκαθαρίσει. Και εγώ σας λέω ότι ναι. Το να κάνουμε επιτροπές. Το λέτε, το εντοπίζετε, ποιος θα το ελέγξει. Έρχονται αλυσίδα, αυτό που λέγαμε για το ποθενέσκες, κολλάμε αυτό. Ποιοι θα το εφαρμόσουν και ποιοι θα το. Είναι ποιοι εφαρμόζουν και τι κάνουν να εφαρμόζουν και όταν δεν εφαρμόζουν, αν πέφτει ο πέλεκης. Βαρύς. Επισημαίνεται ότι οι εργολάβοι που εμπλέκονται ήδη έχουν ομολογήσει δωροδοκίες και μίζες που έδωσαν σε διάφορους αξιωματούχους.